Ένα ανατριχιαστικό θρίλερ με αναπάντεχη πλοκή είναι η ταινία «Εμείς». Ο πρώην κωμικός και νυν εξπέρ του τρόμου Τζόρνταν Πιλ δημιούργησε μια σκοτεινή αλληγορία για τη σύγχρονη Αμερική με όχημα μια τυπική οικογένεια ευκατάστατων Αφροαμερικανών. Είναι δύσκολο να περιγράψεις ένα εγκεφαλικό θρίλερ όπως το «Εμείς», που πολυεπίπεδα πετυχαίνει περισσότερους από δύο στόχους. Να σε τρομάξει, να σε φέρει αντιμέτωπο με τις πιθανές δικές σου αντιδράσεις σε μια ανάλογη περίπτωση εκ του ασφαλούς διαμέσου αντιπροσώπων, να μελετήσεις κοινωνικοπολιτικά ένα φαινόμενο που θεωρείς δεδομένο, αλλά συνεχίζει να σε τρομάζει. Οι συντελεστές της ταινίας βρήκαν τον κατάλληλο τρόπο να αφηγηθούν την ιστορία χωρίς να προδώσουν τα μυστικά της. A woman as a child has a trauma and she grows up and that trauma comes back to haunt her, haunt, and that trauma has brought its family. We meet a family, the Wilsons, and the mother, Adelaide, is riddled with this trauma from her childhood that she cannot explain or shake off. And she's convinced as they're on their way to their summer home in Santa Cruz that something bad is going to happen. You're probably going to want to see it a couple more times to really understand it. The core of this film is really a family story of moving forward. A family trying to essentially get things back on track. They were originally trying to have a summer vacation, and then they are confronted with this horrific image of what appears to be themselves. Το «Εμείς» έχει διπλή ανάγνωση στον πρωτότυπο τίτλο του. Εκτός από την ακριβή μετάφρασή του, που αποδίδεται ορθά στον ελληνικό τίτλο, έχει να κάνει με τα αρχικά των Ηνωμένων Πολιτειών, που οι σύγχρονες πολιτικές της αλλαγές προδίδουν ή υποκινούν ένα σκοτεινό μέλλον για το ανθρώπινο είδος.